Λοιπόν, τελευταίο μέρος της εκπομπής μας και νομίζω ότι τα καλύτερα τα αφήσαμε για το τέλος. Θα πάμε τώρα στη Ρόδο και στην καλή συνάδελφο την Μπέγκι Ντόκου, η οποία θα μας βάλει για τα καλά στο κλίμα της επικαιρότητας, μια και είναι η πρώτη της επικοινωνία για αυτή την τηλεοπτική σεζόν. Μπέγκι, καλησπέρα. Καλησπέρα, Ειρήνη. Καλησπέρα, κυρίες και κύριοι. Να πούμε καλή σεζόν, έτσι. Και βεβαίως να πούμε σε όλους καλή προεκλογική περίοδο. Και το λέω αυτό γιατί, όπως και να έχει, έχουμε μπει σε μια προεκλογική περίοδο. Βέβαια είναι πολύ νωρίς ακόμα, διότι οι εκλογές, αυτές οι επίσημες δηλαδή που ανακοινώθηκαν ότι θα γίνουν οι ευρωεκλογές και οι εκλογές για την τοπική αυτοδιοίκηση για δήμους και περιφέρειες θα είναι το Μάιο του 2009. Κανείς δεν ξέρει πότε θα γίνουν οι βουλευτικές, δεν αποκλείεται να είναι και μαζί και οι βουλευτικές εκλογές. Εν πάση περιπτώσει, εμείς έχουμε μπει όμως σε μια προεκλογική περίοδο η οποία είναι μακριά. Και είναι μακρά διότι είναι πολλοί μήνες ακόμα μπροστά. Το μόνο που ακούγονται αυτή τη στιγμή, Ειρήνη, κυρίες και κύριοι, είναι διάφορα ονόματα για το ποιος ενδιαφέρεται για το Δήμο Ρόδου, ποιος ενδιαφέρεται για την περιφέρεια Νοτιού Αιγαίου. Δεν έχουν γίνει επίσημες ανακοινώσεις, παρά μόνο λίγες. Και αυτό που μπορώ να σου μεταφέρω είναι ότι περιμένουμε πια επισήμως τις ανακοινώσεις των ενδιαφερομένων. Εκτιμώ ότι θα έχουμε χρόνο πολύ ακόμα μπροστά μας για να δούμε ποιοι θα είναι οι συνδυασμοί, διότι μην ξεχνάς ότι ακόμα είμαστε στον Οκτώβριο, μέσα στο Μάιο είναι αρκετοί μήνες. Δύναμη ακόμα και κουράγιο να τα παρακολουθούμε. Οι άνθρωποι που έχουν δηλώσει ότι θα είναι υποψήφοι δήμαρχοι, να ξεκινήσουμε από το Δήμο Ρόδου, είναι ο νυν δήμαρχος ο κύριος Φώτης Χατζηδιάκος, είναι ο επικεφαλής της αντιπολίτευσης ο κύριος Στράτος Καρίκης, ο κύριος Κριτικός, ο οποίος μετά από πολύ καιρό εμφανίστηκε στο προσκήνιο, ο κύριος Δημήτρης Κριτικός, ο οποίος δήλωσε ότι τον ενδιαφέρει ο Δήμος Ρόδου, και ακούγονται διάφορα ονόματα. Ακούγεται το όνομα, για παράδειγμα, του κυρίου Διακοσταματίου, που ενδεχομένως να μην είναι υποψήφιος ή να είναι υποψήφιος δήμαρχος. Ακούγεται, επίσης περιμένουμε την ανακοίνωση του Κομμουνιστικού Κόμματος Ελλάδος. Μέχρι στιγμής ξέρουμε ότι θα είναι και πάλι ο κύριος Τάκης Πότσος. Και βεβαίως το όνομα του κυρίου Αντώνη Καμπουράκη από τη Νέα Δημοκρατία, ο οποίος πήρε και στήριξη, πήρε επίσημα στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία για υποψήφιος δήμαρχος. Αλλά δεν έχει κάνει ακόμα κάποια ανακοίνωση. Δηλαδή δεν έχει βγει επισήμως να πει ότι θα είμαι υποψήφιος δήμαρχος και με ενδιαφέρει κλπ. Απλά το έχουν επιβεβαιώσει μέσω της Νέας Δημοκρατίας. Αυτό έγινε από τον Αύγουστο. Δηλαδή ήρθε και κάπως ξαφνικά, θα έλεγα. Κεραυνός εν τη αιθρία. Εκεί που τον Αύγουστο δεν έχουμε ειδήσεις, είδαμε μία ανακοίνωση της ΝΟΔΕ ότι έλαβε στήριξη από τη Νέα Δημοκρατία για να κατέβει υποψήφιος δήμαρχος. Και αυτό που γνωρίζουμε είναι ότι ακόμη βρίσκεται σε μία περίοδο, όπως όλοι άλλωστε οι ενδιαφερόμενοι, έτσι, σε μία περίοδο επαφών. Οπότε περιμένουμε τον ίδιο να μιλήσει. Βεβαίως, και πρέπει να περιμένουμε τον κύριο Καμπουράκη πλέον να κάνει μια επίσημη ανακοίνωση. Θεωρώ ότι οι συνδυασμοί θα αρχίσουν να ανακοινώνονται σιγά σιγά. Είναι πολύ νωρίς ακόμα για συνδυασμούς ή για πρόσωπα, μπορεί να ανακοινώσουν κάποιο κορμό, δεν ξέρω. Πρέπει να πούμε, Ειρήνη, ότι αυτές οι εκλογές δεν θα είναι σαν τις άλλες. Η αλήθεια είναι ότι έχω την αίσθηση ότι ούτε και ο ίδιος ο κύριος Κουλέτης δεν ήξερε τι πραγματικά έχει αυτός ο νόμος, πώς θα εφαρμοστεί και πώς θα εξελιχθεί. Το ζητούμενο είναι πώς θα ψηφίσουν ο κόσμος, ότι ο κόσμος δεν έχει καταλάβει πολλά πράγματα και εμείς πάντοτε ψάχνουμε και ζητάμε να μάθουμε για το πώς θα ψηφίσουν, πώς θα είναι τα ψηφοδέλτια, πώς θα αναδειχθεί ο δήμαρχος και ο περιφερειάρχης, διότι δεν είναι μόνο ποιος θα βγει, ποιος θα εκλεγεί δήμαρχος και περιφερειάρχης, είναι και πώς θα λειτουργήσει στην πράξη πλέον αυτό το πρόγραμμα του Κλεισθένη. Και ποιο είναι το θέμα? Και αν θα μπορέσει να λειτουργήσει. Ακριβώς θα είναι. Δηλαδή θα υπάρχει πολύ έντονο έντονη η παρουσία της αντιπολίτευσης και καταλαβαίνουμε ότι ίσως να είναι πολύ δύσκολη διακυβέρνηση από εκεί και στο εξής. Είναι μια κατάσταση την οποία κανείς δεν θέλει να σχολιάσει. Μπαίνουν στη διαδικασία, θα έλεγα, κάπως μαγκωμένοι, αλλά με τη λογική του ότι υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι είναι πολύ έμπειροι στην αυτοδιοίκηση και γνωρίζουν ότι θα μπορέσουν να διαχειριστούν καταστάσεις. Οι άνθρωποι που είναι άπειροι στην αυτοδιοίκηση τώρα, οι άνθρωποι οι οποίοι δεν γνωρίζουν ή οι άνθρωποι οι οποίοι τώρα θέλουν να πολιτευτούν, θα σου έλεγα ότι είναι πολύ επιφυλακτικοί. Αλλά τέλος πάντων, αυτά θα τα δούμε στην πορεία. Έχεις και ένα άλλο θέμα όμως. Ναι.
στην περιφέρεια Νοτίου Αιγαίου έχει ανακηρυχθεί ούτως ή άλλως και από τον κύριο Μητσοτάκη η στήριξη της Νέας Δημοκρατίας στον νυν περιφερειάρχη, τον κύριο Γιώργο Χατζημάρκο. Ανακηρύχθηκε, θα σου έλεγα, μάλλον το ανακοίνωσε ο κύριος Αβγενάκης μαζί με τον κύριο Καμπουράκη, για τον κύριο Καμπουράκη τον Αύγουστο. Επισήμως το ανακοίνωσε και ο πρόεδρος της Νέας Δημοκρατίας, ο κύριος Μητσοτάκης. Οι άλλοι υποψήφοι δεν ξέρουμε ποιοι είναι. Ακούγεται μόνο ο κ. Μανώλης Γλινός ότι θα πάρει τη στήριξη από το κίνημα αλλαγής. Τώρα, για να είμαι ειλικρινής, ούτε και εκείνος έχει κάνει δηλώσεις. Έχει αφήσει μόνο να διαρρεύσει ότι θα είναι υποψήφιος και ότι φτιάχνει το συνδυασμό του. Τα υπόλοιπα δεν γνωρίζουμε τι θα γίνει με το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος, με το ΣΥΡΙΖΑ, ποιους θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ, ποιον θα στηρίξει ο ΣΥΡΙΖΑ. Δεν έχει κάνει καμία ανακοίνωση ακόμα κανένας. Οπότε, όπως καταλαβαίνεις, είμαστε σε αυτή την περίοδο, η οποία από ό,τι βλέπω θα πάει σίγουρα μέσα τα Χριστούγεννα έτσι. Εκτός και αν έχουμε κάποια έτσι, ξαφνική, ας πούμε, ανακοίνωση. Τώρα, έχεις και ένα άλλο σημαντικό θέμα, έτσι, με δύο λόγια, αν μπορείς να μας ενημερώσεις, γιατί εκπνέει η εκπομπή. Πολύ μεγάλο, ναι, επειδή είναι πολύ μεγάλο και θα χρειαστούμε χρόνο να το αναλύσουμε, θα το αναλύσουμε κάποια άλλη στιγμή που θα έχουμε περισσότερο χρόνο. Χτες το βράδυ ανακοινώθηκε από το Πατριαρχείο της Μόσχας ότι προχώρησε σε ρήξη με την κοινωνία με το Πατριαρχείο Κωνσταντινούπολεως. Αυτό σημαίνει ότι βρίσκεται σε ακινησία, βρίσκεται πλέον, έχουμε σχίσμα μέσα στην Ορθοδοξία και επισήμως, κάτι το οποίο αγγίζει εμάς πρωτίστως, εμάς τα Δωδεκάνησα, διότι τα Δωδεκάνησα υπάγονται απευθείας στο Πατριαρχείο και βεβαίως η Πάτμος, που είναι εξαρχία, μαζί και με άλλες περιοχές της χώρας, όπως είναι η Κρήτη, που είναι βέβαια πιο, είναι μη αυτόνομη αλλά υπάγεται στο Πατριαρχείο, και κάποιες άλλες περιοχές που ονομάζονται νέες χώρες. Το τι θα γίνει από εδώ και στο εξής είναι ότι στα απλά, σε πολύ απλά ελληνικά, χωρίς να μιλήσουμε περαιτέρω για τα εκκλησιαστικά ζητήματα, με αφορμή την απόφαση του Πατριάρχη Βαρθολομαίου να δώσει αυτοκεφαλία στην Εκκλησία της Ουκρανίας, η οποία θεωρείται σχισματική από τη Ρωσία εδώ και πάρα πολλά χρόνια και μέσα στην περιοχή της Ρωσίας βέβαια, το Ρωσικό Πατριαρχείο είπε ότι δεν το αποδέχεται αυτό το πράγμα και προχωρεί σε αυτήν την ρήξη, σε αυτό το σχίσμα, έτσι όπως ονομάζεται. Δεν είναι σίγουρα κάτι θετικό. Το θέμα είναι ότι όταν θα έρχονται οι Ρώσοι πιστοί στην Ελλάδα, δεν θα μπορούν να κοινωνήσουν. Θα μπορούν να έρθουν στις εκκλησίες δικές μας, δεν θα μπορούν να κοινωνήσουν. Εάν εμείς πάμε σε ρωσικές εκκλησίες στη Ρωσία, δεν θα μπορούμε να κοινωνήσουμε, αλλά θα μπορούμε να πάμε να παρακολουθήσουμε τη λειτουργία. Και βεβαίως σε καμία περίπτωση δεν δέχονται να έρθουν πλέον οι Ρώσοι ιεράρχες και ιερείς στην Ελλάδα. Καταλαβαίνουμε λοιπόν ότι τα πράγματα είναι σοβαρά και θα δούμε από εδώ και στο εξής πώς θα εξελιχθεί. Θα το παρακολουθούμε, να μας ενημερώνεις. Πέγγι μου, σε ευχαριστούμε πολύ. Να είστε καλά, καλή συνέχεια καλή συνέχεια. Ειρήνη μου. Να είσαι καλά για όλους μας. Λοιπόν, να πάμε γρήγορα. Δεν ξέρω, Γαβρίλη, προλαβαίνουμε να δούμε το ρεπορτάζ από το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης. Ωραία, πάμε να δούμε ένα ρεπορτάζ όπου μας μιλά ο πρόεδρος των ατόμων με ειδικές δεξιότητες, το Άργος Καλύμνου, για την στέγη υποστηριζόμενης διαβίωσης, η οποία από ό,τι φαίνεται σιγά σιγά θα ολοκληρωθεί. Πάμε να το δούμε. Βρισκόμαστε στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Ατόμων με Ειδικές Δεξιότητες, εδώ στο Άργος, ένα πανέμορφο χώρο. Και έχουμε έρθει εδώ, όπου βλέπουμε σιγά σιγά να ολοκληρώνεται και η στέγη διαβίωσης εδώ των παιδιών. Κοντά μου είναι ο πρόεδρος του συλλόγου και η ψυχή του, όπως επανειλημμένα έχουμε πει, γιατί ταξίζει, ο κύριος Φίλιππος Ολυμπίτης. Κύριε Πρόεδρε, καλή σας μέρα. Καλημέρα σας και σας καλωσορίζω. Να είστε καλά. Και, και καλή χρονιά στο τηλεοπτική, να είστε καλά. Να υπάρχει μια ενημέρωση στον κόσμο που τη χρειαζόμαστε οπωσδήποτε. Και όπως βλέπετε εδώ περιμένουμε, έχει εγκριθεί από τον κύριο Χατζημάρκο, τον Περιφερειάρχη, το υποέργο που λέγεται. Είναι ο περιβαλλοντικός χώρος, σύν τις διακοσμήσεις μέσα έπιπλα και τα διάφορα. Αυτά έχουν πάρει το δρόμο τους. Πολύ ωραία. Είναι θέμα χρόνου να τελειοποιηθεί το έργο, οπότε θα είναι η ευχάριση στη μέση για μας, να μπουν και τα παιδιά μέσα, αυτά που χρειάζονται τη βοήθεια μας. Και θα λειτουργήσει, ας πούμε, με τους κανόνες. Πραγματικά, είναι ένα έργο το οποίο όλοι έτσι υποστήριξαν από την πρώτη στιγμή, γιατί, δεν ξέρω, πραγματικά μας συγκινεί όλη είναι αυτή... Είναι έργο ζωής. Ακριβώς. Παλεύω και εγώ τόσα χρόνια και κάποια στιγμή θα ήθελα να το δω τελειοποιημένο, να χαρούμε όλοι.
Φαίνεται ότι θα είναι ένας πανέμορφος χώρος, άλλωστε ευχάριστος για τα παιδιά. Πρόσφατα είχαν τα παιδιά κάποια έξοδο, γιατί βλέπουμε μια εξωστρέφεια στις δράσεις σας τελευταία, κάπου κοιτάξτε, πήγαν τα παιδιά. Έγινε ένα γεύμα. Ευχαριστούμε τον Δήμαρχο της Καλύμνου, ο οποίος μας πρόσφερε ένα γεύμα με τα παιδιά με ειδικές δεξιότητες, το οποίο τον ευχαριστούμε και αυτά. Ως δράση του κέντρου κοινότητας, του Δήμου δηλαδή. Του Δήμου, ναι, μέσω του έτσι, Δήμου. Ναι, μάλιστα, οφείλει και ο Δήμος, βέβαια. Το Σεργίου, όλα αυτά ήταν για πρώτη φορά έτσι έγινε το, αυτό το πράγμα, για το οποίο το χαρήκαν πάρα πολύ το, τα παιδιά. Και εύχομαι να το χρησιμοποιούμε κάθε χρόνο. Βέβαια, μα τέτοιο είδος έτσι μικρές ευχάριστες δραστηριότητες. Χαίρονται τα παιδιά. Ακριβώς. Και κοινοποιούνται στην κοινωνία. Στην κοινωνία, βγαίνουν στην κοινωνία. Βέβαια, έτσι. Βέβαια. Άλλωστε είναι το ελάχιστο που πρέπει να κάνει ένας Δήμος. Έτσι, να μην περιμένουμε από ιδιωτική πρωτοβουλία όλα. Ωραία, κύριε Ολυμπίτη, ευχαριστώ πολύ. Και εγώ χάρηκα. Να είστε καλά. Πάλι σας εύχομαι καλή χρονιά. Να είστε καλά. Υγεία, εύχομαι και καλή δύναμη στο έργο σας. Και εσάς. Λοιπόν, αυτά για σήμερα, φίλοι μου. Δεν προλάβαμε να δούμε κάποια ρεπορτάζ. Θα ανανεώσουμε το ραντεβού μας για αύριο στις 3 στην τηλεόραση Αιγαίο. Αύριο θα δούμε και μέσα από ένα ρεπορτάζ που βρίσκονται οι εργασίες στο Παρθεναγωγείο, όπου πρόκειται να φιλοξενήσει την Ακαδημία Εμπορικού Ναυτικού του νησιού μας. Θα δούμε τον Άγιο Γεώργιο εδώ, τον μικρό, στο σταθμό των ταξίων, που τελικά στην προσπάθεια να τον σοβατήσουν ανακάλυψαν ότι είναι πετρόχτιστος και θα δείτε πολύ όμορφες εικόνες. Θα τις απολαύσουμε μαζί. Και πολλά άλλα και ενδιαφέροντα. Σας αποχαιρετώ στο σημείο αυτό. Ραντεβού και πάλι αύριο. Γεια σας.